Για την συνέχεια θα κατέβω κάτω στη Γόρτινα, στο Δήμο Γόρτινας, αλλά πριν πάρω το δρόμο για να φτάσω εκεί κάτω και να καλημερίσω τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Κρητικόπουλο, θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχει μια έρευνα η οποία γίνεται από το Δήμο Ηρακλείου. Ένα ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των προβλημάτων μετακίνησης από το Δήμο Ηρακλείου. Και φαίνεται ότι αυτό το ερωτηματολόγιο θα είναι για μια εβδομάδα ακόμα διαθέσιμο προς συμπλήρωση από τον καθένα από εσάς που επιθυμείτε να απαντήσετε και να καταγράψετε για τα προβλήματα μετακίνησης τα οποία αντιμετωπίζει ο καθένας από εμάς στην πόλη του Ηρακλείου. Από το λεωφορείο, από το αυτοκίνητο, από τη μηχανή, από το πεζοδρόμιο, από το δρόμο, όλα αυτά για τα οποία μιλάμε και όλα αυτά τα οποία μας ταλαιπωρούν. Ερωτηματολόγιο κατοίκων Δήμου Ηρακλείου σχετικά με την κινητικότητα στην πόλη, google.com, ερωτηματολόγιο κατοίκων Δήμου Ηρακλείου σχετικά με την κινητικότητα στην πόλη. Ψάξτε το, βρείτε το, εφόσον όλοι ενδιαφερόμαστε για να είναι καλύτερο το επίπεδο της ζωής μας, η ποιότητα της ζωής μας, όλα αυτά να φτάσουν στην Δημοτική Αρχή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μέσα από ένα ερωτηματολόγιο. Δεν θα σας πάρει πάρα πολύ χρόνο, το έχω συμπληρώσει αυτό το ερωτηματολόγιο και μου δίνει την δυνατότητα να πω ποια είναι εκείνα τα οποία με απασχολούν πολύ περισσότερο από τη στιγμή που θεωρούν ότι η γνώμη μου, η άποψή μου θα τους βοηθήσει. Φτάνω λοιπόν τώρα στη Γόρτινα. Κύριε Κρητικόπουλε, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Όλα καλά? Όλα καλά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κι εγώ με καλέσατε στην εκπομπή σας. Πρέπει να ακουστεί και η φωνή της Γόρτινας. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, τα μεγαλύτερα... εκ των γορτέρων. Καλά να είστε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα είναι η αντιμετώπιση της μεγάλης έλλειψης νερού που υπάρχει και στη δική σας την περιοχή. Έτσι έχετε προχωρήσει σε μία σειρά από προληπτικά μέτρα για τα οποία νομίζω θα πρέπει να είναι ενήμεροι οι πάντες, έτσι ώστε να καταφέρουμε να έχουμε τουλάχιστον αυτό το νερό που χρειαζόμαστε για τις ανάγκες εκείνες οι οποίες είναι οι πρώτες του κάθε ενός από εμάς για τη δική του τη ζωή και μέσα στο σπίτι του, έτσι? Ασφαλώς, κύριε Λουζεράτση. Τι έχετε λοιπόν αποφασίσει στο Δήμο Γόρτινας? Βάλαμε κάποια μέτρα με τη βοήθεια του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων, παράταξή μας. Όλοι πήραμε ορισμένα μέτρα, πήραμε στην άδρευση, γίνονται κλοπές πολλές, υπάρχουν πολύ μεγάλη κλοπή στο νερό απάνω και έχουμε θέσει στόχο τώρα για να τακτοποιήσουμε όλα, δηλαδή πρέπει να γίνουν ελέγχοι, πρέπει οι υδρονομίες να δουλέψουν σωστά. Ναι. Δεν μπορεί να ποτίζουν ορισμένοι χωρίς παράνομα. Οι γιοτρείς έχουν έρθει σε ένα πέλμα, δηλαδή οι στάθμες έχουν κατεβεί πολύ. Και έχουμε λάβει ορισμένα μέτρα, όπως τα κοπήση ελέγχων, επιβολή προστήμων που δεν μπήκανε ποτέ. 20 χρόνια έχει τώρα να μπει πρόστιμο, αν και ήμουν κι εγώ στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, δεν έχουν μπει ποτέ πρόστιμα. Αφαίρεση υδρομέτρων, περιπτώσεις στην άδερση απάνω, υδροκλοπή, όλα αυτά, παράνομες συνδέσεις, ρολόγια που έχουν παραβιαστεί, όλα αυτά πρέπει να τα ελέγξουμε. Μάλιστα. Ένα λοιπόν είναι αυτό, για να μπορέσετε να ελέγξετε τι γίνεται με το νερό άρδευσης από τα υδρόμετρα, την κλοπή και βέβαια ένα πλαφόν σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση του νερού άρδευσης. Για εκείνους οι οποίοι χρησιμοποιούν για την άρδευση το νερό ίδρυυσης. Δυστυχώς έχουμε και αυτό.
Στα χωριά. Θα εντατικοποιήσω με τις ελέγχους. Μέσα στα χωριά. Έχουμε πάρει απόφαση εκτελεστικής. Όλοι της παράταξης συμφωνούν, με στηρίζουν και πιστεύω ότι θα βάλουμε μια τάξη. Τώρα 100% πιστεύω πως δεν θα γίνει, αλλά ένα 50-60% να το καταφέρουμε φέτος. Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί έβλεπα ένα δελτίο τύπου από τον Αγροτικό Σύλλογο της Σιτίας. Το ίδιο κάνανε βέβαια και στη Βιάνο και πήραν μέτρα σε ό,τι έχει να κάνει με την ίδρυυση, την άρδευση κλπ. Αλλά ας πούμε στη Σιτία έβλεπα τις προτροπές που έλεγε: παιδιά, μην βάλετε κυπούλια φέτος, μην βάλετε κήπους ή μην πάτε σε καλλιέργειες που θέλουν πάρα πολύ νερό, γιατί αν δεν έχεις το νερό της άρδευσης που είναι ελάχιστο και έχεις το νερό της ίδρευσης, εδώ θα τα βρούμε σκούρα μπροστά μας. Και γι' αυτό το λέω, είναι δηλαδή κινήσεις που γίνονται φέτος από τις δημοτικές αρχές για να προστατεύσουμε αυτό το αγαθό. Ναι, ναι, στην ίδρευση τώρα έχουμε και το παράδοξο ότι παίρνουν κατευθείαν με υποκλοπές, τώρα με bypass τα έχουν χώσει τα δίκτυα. Όλο τον καιρό δεν είχαμε πρόβλημα. Τώρα ξεκίνησε ήδη στο Ασίμι που ιδρεύει 5-6 χωριά. Πιστεύω ότι το έχουμε λύσει λίγο. Βρήκαμε που ήμπαινε το νερό και ίδρυψε και άδρευσε στο δίκτυο μέσα. Και θα εντατικοποιήσουμε τις ελέγχους να βρούμε όλα όσα μπορούμε. Είναι πολύ εύκολο να βρεθεί το νερό που χάνεται και το νερό το οποίο χρησιμοποιείται υπερβολικά? Ναι, είναι, πιστεύω είναι εύκολο. Έχουμε και ένα μηχάνημα, τώρα το έχουμε πάρει. Το είχαμε πάρει βέβαια πριν πολλά χρόνια, δεν χρησιμοποιούταν. Τώρα αρχίσαμε να το χρησιμοποιούμε. Σε δύο περιπτώσεις το έχουμε χρησιμοποιήσει. Μάλιστα, για να ξέρετε και να καταγράφετε. Αποδείχνει τη διαρροή. Αποδείχνει τη διαρροή. Καταγραφή της στάθμης των πηγών, δεξαμενών, γεωτρήσεων. Χρησιμοποιείτε πολλές γεωτρήσεις, ναι, αυτή την ώρα στο Δήμο Γόρτινας? Συνολικά στην άδρευση δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Ναι. Στην άδρευση δεν έχουμε ξεκινήσει. 1η Μαΐου μας έχει δώσει η περιφέρεια. Ναι, ναι. Ναι, ότι θα ξεκινήσουμε την αδρευτική περίοδο 1η Μαΐου. Πιστεύω πως μέχρι τότε θα τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Πάντως από τον καθένα από εμάς απαιτείται αλληλογισμένη χρήση του νερού, έτσι δεν είναι? Γιατί όλοι μας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο βρισκόμαστε σε εκείνη τη δυσκολία ή τη στιγμή ανάγκης και ξέρετε, πάμε στην κατανάλωση του νερού, που μπορεί να είναι η αυλή μας, που μπορεί να είναι ο κοινόχρηστος χώρος, που μπορεί να είναι το αυτοκίνητό μας. Αλλά όπως λέτε και εσείς, πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος να τα κάνουμε αυτά, έτσι ώστε να μην το πολυσπαταλούμε. Πιστεύω ότι η ίδρυυση στο νερό είναι το ανώτερο αγαθό. Γιατί όταν όλοι εδώ οι ύπαιθρος, το βράδυ μπαίνει στο σπίτι. Όταν δεν έχει το βράδυ να πληθεί, από φάρμακα, δηλητήρια που ψεκάζει, σκόνες, αυτά, πώς θα πληθεί όταν δεν έχει νερό? Ναι. Και πρέπει να λάβουμε και πιο πολλά μέτρα. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε τον κανονισμό. Που κανονισμός θέλει 2-3 διορθώσεις, πρέπει να τις κάνουμε πιο τσουχτερά πρόστιμα, ναι, και να κοιτάξουμε να τα εφαρμόσουμε. Μάλιστα. Κρίμα που βέβαια όλα αυτά τα καταλαβαίνουμε μόνο με την καταστολή, κατασταλτικά μέτρα, ενώ προληπτικά ο καθένας από εμάς, εγώ δεν ξέρω ούτε τον εαυτό μου, γι' αυτό και το λέω έτσι κύριε Κρητικόπουλε, θα έπρεπε αλλιώς να το βλέπει και να το διαχειρίζεται το νερό. Αλλά αφού είμαστε σε αυτό το σημείο, αφού τώρα πια αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία, δυσκολεύουν όλο και καθημερινά, κάτι θα πρέπει να γίνει. Αν μη τι άλλο, κάτι θα πρέπει να γίνει. Πρέπει και το κράτος, το αποκεντρωμένο κράτος πρέπει να κάνει κάτι. Όπως τι εννοείται? Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Όπως τι εννοείτε για το νερό, τι εννοείτε? Όπως φράγματα. Τα φράγματα, τα έργα υποδομής είναι λοιπόν. Είναι πολύ μεγάλη περιοχή, αν κάνει 1-2 φράγματα πιστεύω, και αν δεν δίνει και άδειες σε ιδιώτες να ανοίγουν 300 μέτρα ή 200 μέτρα γεωτρήσεις, πιστεύω πως κάτι θα γίνει. Ξέρετε κύριε Κρητικόπουλε, με πάτε 30 χρόνια πίσω.
Γιατί εγώ είμαι μεγάλη σε ηλικία. Όταν στο ρεπορτάζ, ενδεχόμενα λοιπόν να το θυμάστε, όταν τότε καταγραφόταν η ανάγκη για τα φραγματά έργα υποδομών τα οποία έθεταν οι τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Κρήτη, μιας μιλάμε για την περιφέρεια Κρήτης, αλλά 30 χρόνια μετά ακόμα στο ίδιο έργο είμαστε θεατές και το ίδιο πράγμα συζητούμε. Δυστυχώς λέμε τη βοήθεια της περιφέρειας. Πρέπει την περιφέρεια, έχουμε πάει στην περιφέρεια και έχουμε ζητήσει να γίνει ένα φράγμα στο Βαλί Ίνια. Αυτή μπορεί να γίνει ένα μεγάλο φράγμα, mm-hmm. με μεγάλη λεκάνη, αλλά η μελέτη μόνο θέλει 500.000, μόνο η μελέτη. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να με σε βοηθήσει και η περιφέρεια και το κράτος. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Κύριε Κρητικόπουλε, για αυτή την πρώτη κουβέντα σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Δουλγεράκη. Καλή επιτυχία στη δουλειά σας. Ευχαριστώ πολύ που μας θυμηθήκατε και εμάς εδώ κάτω. Καλά να είστε. Καλά να είστε. Καλημέρα σας. Καλά να είστε. Γεια.